Δημήτρης Παπαϊωάννου κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Για πάμε να δούμε τα του καιρού σήμερα. Έλα, ρε παιδάκι μου. Γιατί... Έλα, Πέμπτη. Πραγματικά μου έχει πάρει το μυαλό με τον καιρό από το πρωί. Γιατί, είπα σήμερα... ότι είναι διπρόσωπος. Μισό λεπτό. Διπρόσωπο. Είπα ότι η μισή Ελλάδα σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή 36-37, κάτι τέτοιο μας είπε χθες. Το έχω συγκρατήσει, Δημήτρη. Ναι. Και ότι το άλλο, η υπόλοιπη Ελλάδα θα βρέξει κιόλας. Θα είναι πιο άστατος ο καιρός. Ναι, βέβαια γενικά θα είναι περιορισμένη σήμερα η άστατα. Δηλαδή χθες είχαμε αρκετές βροχές, καταιγίδες, κυρίως γύρω από τα βουνά. Σήμερα θα είναι λιγότερη η αστάθεια και πιο περιορισμένη κυρίως στα βουνά, στην Πίνδο και στην βόρεια χώρα. Λοιπόν, να δούμε σήμερα χαρακτηριστικά τον καιρό. Βλέπουμε ότι θα έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Πίνδο, στο τουρκικό της Πελοποννήσου και στη Μακεδονία, λίγο περισσότερο στην κεντρική Μακεδονία και στην Ανατολική, όπου θα έχουμε και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα έθεσε ο καιρός, όπως είπε και η Άννα. Η άνεμη, η βορειοδυτική άνεμη, ουσιαστικά δεν ξεπερνάνε 3 με 5. Άρα επιβεβαιώνει την πρόγνωση της Άννας. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Ακριβώς. Με Δημήτρη, ναι. Έτσι όπως θα είπα ακριβώς η Άννα. Δεν ξεπερνάνε τα 6 μποφόρ και στο Ανατολικό Νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Και αν συνεχίσεις έτσι, θα πασάρει τον καιρό και θα έρχεται από εκεί και θα τον λέει κιόλας. Όχι, το Δημήτρη μου, όχι. Λοιπόν. Και η θερμοκρασία, όπως είπε και η Άννα, δεν θα ξεπεράσει τα 4 με 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Εδώ στην Αττική σήμερα δεν περιμένουμε βροχές. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσχερα θα είναι αυξημένες, με 34 βαθμούς το μεσημέρι στον ομό. Και η άνεμη θα ξεπεράσει τα 4 με 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη θα βρέξει κυρίως το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ανατολικά του νομού και την ορεινή Χαλκιδική, έως 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη ως 31 βαθμούς το μεσημέρι, χωρίς δοχές, στη Λίμνο ως 32 και εκεί η Μελιακάδα, στην Κέρκυρα έως 29 βαθμούς το μεσημέρι, στην Τρίπολη υπάρχει πιθανότητα για μπόρα, μικρότερη όμως και στις προηγούμενες ημέρες, ως 30 βαθμούς το μεσημέρι και Ηράκλειο 31 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική 33 βαθμούς στα Μέγαρα, 32 στον Πειραιά, 32 στην Κηφισιά, Μελιακάδα, 32 στην Γλυφάδα και 32 και στο Λαύριο. Μάλιστα. Τώρα, θα έχουμε αστάθεια γενικά, περιορισμένη όμως και, και αύριο και το Σαββατοκύριακο, με κάποιες οχές και καταιγίδες, ιδίως στη βόρεια χώρα και στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Όχι κάτι το ιδιαίτερα έντονο. Και από την επόμενη εβδομάδα φαίνεται να χαλάει ο καιρός, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Και από την Τρίτη και μετά να έχουμε κάποιες οχές και καταιγίδες, τοπικά θα είναι και έντονα τα φαινόμενα. Θα τα βλέπουμε και στις επόμενες μέρες. Θα πέσει η θερμοκρασία από την Κυριακή και κυρίως Δευτέρα και μετά την επόμενη εβδομάδα. Στα κανονικά είναι εποχή, παιδιά. 32? Έτσι. 32, ναι, 32. Κάπου εκεί. Μάλιστα. Οπότε μέχρι την Κυριακή πάμε έτσι. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.